την Ιωάννα Τούνη, sexy κορίτσι του My Style Rocks. Αυτή η φωτογραφία πραγματικά έκανε χαμό. Αυτό που λέμε, έριξε το Instagram. Οι σερβέρ στο Instagram έπεσαν, οι εργαζόμενοι τρόμαξαν, μην χάσουν τις δουλειές τους. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα τώρα. Η Ιωάννα Τούνη, λένε οι φήμες και τα ρεπορτάζ και αυτά, δεν το ξέρω εγώ προσωπικά δηλαδή, έτσι ακούγεται, ότι έχει σύντροφο εδώ και κάποιες εβδομάδες, τον Νόντα Παπαντονίου, που είναι αυτός ακριβώς, είναι μπασκετμπολίστας. Ωραίο παιδί. Παίζει μπαλίτσα, ας πούμε. Μπαλίτσα. Και παίζει και με την Ιωάννα Τούνη μπαλίτσα. Βλέπετε ότι ανέβασε πριν από λίγες εβδομάδες ένα story, είναι παλιότερο αυτό. Υπερπασά, σου λέει ο Νόντας, μπροστά στην πισίνα, να σου λέει τι μωρό έχω και τι μωρό περνάω καλά μαζί του. Ναι. Κατάλαβες. Αυτή ακριβώς η φωτογραφία είναι. Βλέπετε και τα κάλλη μαζί με τη γρανίτα μπανάνα. Έχει στήσει δηλαδή στη φωτογραφία φραπεδιάτιν αυτό φρέντο, πισίνα και τούνη. Σαν και να λέει περνάω ένα καλοκαίρι παραμυθένιο. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Η Ιωάννα Τούνη ήταν στην Αθήνα, η οποία ανέβασε και story με τον Νόντα από γνωστό πάρκο, ξέρεις, που κάνουν διάφορα, Λούνα Πάρκ, ρε παιδί μου, τύπου. Ναι. Ένα story που κάνουν τα παιδάκια τους έτσι. Θα το δούμε, πιστεύω, εν καιρό. Και τι γίνεται τώρα, αφού περάσανε καλά αυτό το διήμερο, τριήμερο, πόσο έμεινε μαζί. Ναι. Μετά αναγκάστηκε, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, να τη στείλει πίσω στη μάνα της ο Νόντας. Τι να κάνει, πάνω από το κεφάλι που θα την έχει. Αυτό σου λέει. Αυτό είναι το στιγμιότυπο στο οποίο περνάνε καλά και κάνουν ποδαράκια στο γνωστό Λούνα Πάρκ. Μετά από αυτό, ωστόσο, ήρθε το story της Ιωάννας Τούνη που λέει με στέλνει πίσω στη μαμά μου. Θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγο με μια βαλίτσα στο χέρι. Γιατί βρε Νόντα. Έγραψε με στέλνει πίσω στη μαμά μου. Ναι, αυτό ακριβώς. Το έχει γράψει η ίδια Ιωάννα Τούνη. Έχει χιούμορ η κοπέλα. Δεν χρειάζεται να είναι μαζί και να, να απομακρύνεται. Ναι, τι, τώρα κάτσε. Ακόμα δεν αρχίσανε από τώρα αυτοκόλλητοι. Κοίταξε, είναι Θεσσαλονίκη αυτή, Αθήνα αυτό. Τι να πω. Πάντως από τη φωτογραφία την προηγούμενη, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η φραπαιδιά. Και εμάς, και εμάς, και εμάς. Με μια μικρή επιφύλαξη μπορεί να ήταν φρέδο. Ναι, μπορεί. Μπορεί να ήταν φυσικό ανάμεικτο. Είναι. Η κοκτέιλ χυμό ήταν, δεν είναι. Χυμό, ναι, ναι. Απλά αν είναι ανάμεικτο φυσικό πρέπει να τον πιει γρήγορα και θα μαυρίσει. Να το πούμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και ένα ροδάκινο στο βάθο βλέπω. Μήπως είναι γρανίτα ροδάκινο, αλλά μπορεί. Να ξέρει και ο Νόντα ότι αν δεν το καταναλώσει αμέσω φεύγουν και οι βιταμίνε. Και το ροδάκινο, το μπροστά και το πίσω. Να πιει στο ποτήρι. Παιδιά, το κάτω μέρο του μαγιογείου το φοράει στην πλάτη. Έτσι είναι, είναι ψηλό χαμηλομάσχαλα. Αυτή η μόδα που φτάνει εδώ, το μπικίνι, ξέρεις. Ναι, ναι. Καλέ, έτσι λοιπόν, ξέρεις πώς φαίνεται το ποδάρι. Κωνσταντίνε, πήγαινε στο νούμερο 5. Στο νούμερο 5, θα σας πάω μια θέση πιο...